Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των αδέσποτων σκυλιών στα Χανιά συνεχίζουν να αναλαμβάνουν τα μέλη φιλοζωικών οργανώσεων. Αυτή τη φορά οργάνωσαν παζάρι στον πεζόδρομο της Οδού Κοραή, θέλοντας να ενισχύσουν τα ταμεία των συλλόγων που προχωρούν σε στηρώσεις. Διοργανώνουμε αυτό το μπαζάρ με μικρό αντικείμενα, με βιβλία, με ρούχα και άλλα πράγματα που έχουμε φέρει από τα σπίτια μας, προκειμένου να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για να πληρωθούν τα έξοδα που έχουμε και που αφορούν τα αδέσποτα ζώα τα οποία φροντίζουμε. Η μοναδική λύση και ο μοναδικός τρόπος να κλείσει αυτή η κάνουλα που γεμίζει όλες οι πόλεις, έχουμε πλέον πρόβλημα με τα πολλά αδέσποτα ζώα. Η μοναδική λύση είναι η στήρωση των δεσποζόμενων ζώων, πράγμα που σημαίνει ότι το βάρος είναι κατά βάση σε όλους εμάς τους κηδεμόνες ζώων, κατοικιδίων ζώων, τα οποία οφείλουμε και πρέπει να στηρώνουμε και για την υγεία του ίδιου του ζώου, αλλά και για να μην έχουμε συνεχώς αναπαραγωγή. Η ευαισθητοποίηση των μελών των φιλοζωικών συλλόγων και η υπεύθυνη στάση τους απέναντι σε ένα οξυμένο για τα Χανιά πρόβλημα όπως αυτό των αδέσποτων, αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στα κρούσματα κακοποίησης ζώων. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι αυτό που όλοι οι άνθρωποι θέλουν και επιθυμούν, να αλλάξουμε παιδεία, να αγαπήσουμε τα ζώα, να μην τα βλέπουμε σαν εχθρούς, αλλά ως συγκατοίκους μας στον ίδιο πλανήτη, τον οποίο μοιραζόμαστε. Οι φιλοζωικοί σύλλογοι καλούν τους πολίτες να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην προσπάθεια καλλιέργειας μιας νέας νοοτροπίας ως προς τη φροντίδα και την προστασία των ζώων, ζητώντας παράλληλα από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλία. Γίνονται υιοθεσίες, κάνουμε κατά καιρούς και δράσεις, είμαστε πάντα προσβάσιμοι σε επικοινωνία όποιον ενδιαφέρεται να υιοθετήσει. Όπως αντίστοιχα προσπαθούμε να πείσουμε και το Δήμο να κάνει το αντίστοιχο που είναι και η αρμοδιότητά του.